Οι υπογραφές έπεσαν και ο στρατός Ξηράς αποκτά 4 νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Patroller από την Γαλλία. Σε ένα χρόνο περίπου από τώρα, ο στρατός Ξηράς θα αποκτήσει 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Patroller από τη Γαλλία. Μια κίνηση που φέρνει ακόμα πιο κοντά την Ελλάδα και την Γαλλία στον αμυντικό τομέα. Οι υπογραφές μπήκαν στις 9 Ιανουαρίου κατά την επίσκεψη του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Άγγελου Χουδελούδη στη Γαλλία κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του, General Pierre Seale. Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Γάλλο ομολογό του, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα και διαπιστώθηκε η κοινή πρόθεση για ακόμη μεγαλύτερη ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο των συνομιλιών, έλαβε χώρα η υπογραφή κειμένου κοινής πρόθεσης συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη και χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Patroller. Στη συνέχεια, οι δύο αρχηγοί πραγματοποίησαν επίσκεψη στο εργοστάσιο βάσης του Γαλλικού στρατού Section Technique de l'Armée, όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις δραστηριότητες και τις καινοτομίες και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Η επιλογή είχε γίνει από το περασμένο καλοκαίρι και στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες. Η κατασκευάστρια εταιρεία Safran είχε ανακοινώσει πως ο ελληνικός στρατός επέλεξε τη Safran Electronics and Defense για την αναβάθμιση του στόλου των drone του ελληνικού στρατού με 4 νέα τακτικά drones Patroller που θα προσθεθούν στα σημερινά drones Sperver της χώρας. Το Patroller αξιοποιεί πάνω από 30 χρόνια τεχνολογικών καινοτομιών στην Safran Electronics and Defense στον τομέα των συστημάτων τακτικών drones που ειδικεύονται στα συστήματα πλοήγησης, τα ηλεκτρονικά και τα οπτικά. Με βάση αυτήν την εκτεταμένη τεχνογνωσία, η Safran αναπτύσσει στη Γαλλία λύσεις κορυφαίας πτήσης για σχεδιασμό και εκτέλεση αποστολών, έλεγχο πτήσης, πλοήγηση, αισθητήρες, συνδέσμους δεδομένων και ενσωμάτωση σε αρχιτεκτονικές C4ISR. Το Patroller είναι εξοπλισμένο με πολλαπλούς αισθητήρες για αποστολές πληροφοριών, για λογαριασμό στρατών και δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.